Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Παπά, πέτουμε! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε ένα πολύ δυνατό επεισόδιο στην καριέρα του ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ με τρία πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Έχουμε καθαρίσει το πρωτάθλημα, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, έχουμε αποκλειστεί από το κύπελο εδώ και αρκετά παιχνίδια, αρκετά επεισόδια. Ωστόσο, σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό το επεισόδιο, καθώς παίζουμε με τη Μίλαν τον επαναληπτικό αγώνα μετά το 0-0 εκτός έδρας. Θα παίξουμε στην έδρα μας την Τούμπα, όπου θα πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα παίξουμε και με ΑΕΚ και με Άρη. Πολύ δυνατά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον Άρη δεν το είχαμε δει στην έδρα μας, οπότε θα πάμε να δούμε το παιχνίδι μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα επιστρέψουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 3 χρόνια σχεδόν. Επιστρέφουμε πίσω στην ομάδα που ουσιαστικά κάναμε τη μεγαλύτερη πορεία στην Ελλάδα μέχρι στιγμής και έχουμε πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο και ένα τελικό Europa League. Ίσως καταφέρουμε να τα κάνουμε αυτά και με τον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι στιγμής ο Άρης ήταν η ομάδα η οποία μας ανέδειξε και στο YouTube αλλά και στην καριέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δούμε λίγο το βιντεάκι από το χορηγό μας, enba.com, όπου εκεί πέρα μπορείτε να βρίσκετε πολύ πιο φθηνά παιχνίδια, PSN κάρτες, PS Plus κάρτες, θα μπορείτε να βρείτε coins για το Fortnite, για το FIFA, για οτιδήποτε παιχνίδι θέλετε, μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί πέρα μέσα. Και στο τέλος, κάνοντας τις αγορές σας, πατώντας τα link κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό StepUpGame, κερδίζετε έκπτωση περίπου 3%, περίπου το μισό της προμήθειας που είναι να πληρώσετε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να κερδίσετε κι εσείς ακόμα περισσότερο. Οπότε βλέπουμε λίγο το χορηγό μας και τα λέμε σε πολύ λίγο. Και αφού είδαμε το βιντεάκι, να περάσουμε και πάλι πίσω στο παιχνίδι μας, να δούμε εδώ πέρα ότι στο βαθμολογικό πίνακα δεύτερος είναι ο Όφη, τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ είναι στην έκτη θέση, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ χαμηλά, ο Ολυμπιακός είναι 11η θέση, ο ΠΑΟΚ είπα, συγγνώμη, ο Άρης, ο Ολυμπιακός είναι στην 11η θέση και ο Άρης είναι στη 13η, εμείς είμαστε τώρα για να παίξουμε το παιχνίδι με την Μίλαν, στη συνέχεια να παίξουμε στην έδρα μας με την ΑΕΚ και στο τέλος να παίξουμε και με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Αν καταφέρουμε και κερδίσουμε σήμερα, στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε ημιτελικούς. Είχα πει ότι μπορεί να περάσω ένα παιχνίδι για να δούμε ημιτελικό μετά, αλλά θα παίξω αυτά τα 3 παιχνίδια σήμερα. Αν περάσουμε, θα δούμε το επόμενο επεισόδιο με τους 2 ημιτελικούς και το παιχνίδι με τον Βόλο. Και στην επόμενη φάση, στο επόμενο επεισόδιο, αν περάσουμε και ημιτελικούς και πάμε Europa League, τελικό, θα δούμε τον τελικό Απόλλων Σμύρνης για να κλείσουμε χαλαρά την κατάσταση και θα δούμε μετά αν θα παίξουμε και άλλο παιχνίδι, αν θα πάμε μέχρι το τέλος για να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά. Γιατί είμαστε και 2026 και λογικά υπάρχει και διοργάνωση το καλοκαίρι με την Εθνική και πάλι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Πρώτος στόχος όμως είναι να περάσουμε από τη Μίλαν στους προημιτελικούς για να πάμε στα ημιτελικά και να αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να παίρνουμε τα πάνω μας και να κάνουμε κάτι καλό. Δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι στην έδρα μας θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Η Μίλαν, η οποία θα είναι με Βαγέντε, Καλδάρα, Καμπία, Ρωμανιόλη, Καλάμπρια, Τονάλι, Πορτανόβα, Αλτζέρ, Τσαλχάνογλου, Χωσέ Καγεχόν, συγγνώμη, και Ράφαελ Λεάο. Εμείς με Λαμέν, Μιχαηλίδη, Μιχάη Γιαννούλη, Ουαγγένι, Νουά, Σβάμπ, Λέο Ζαμπάλ, Ήρα, Τζιβρακά και εγώ στην επίθεση. Η Μίλαν, η οποία είναι με 4-2-1-3. Εμείς είμαστε με 4-2-3-1. Γενικά πέφτουμε πάνω στις πρώην ομάδες μας. Πρώην ομάδα η Μίλαν, ο Άρης. Εντάξει, προφανώς το πρωτάθλημα γιατί επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Παίζουμε αρκετά με τις πρώην ομάδες και σε αυτή την καριέρα αλλά και στην καριέρα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε υπάρχει έτσι μια αλληλουχία. Ευτυχώς δεν έχουμε πέσει και με καμιά Γιουβέντους. Στα καπάκια μετά τη Μίλαν να είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Βλέπετε ότι μπαίνουμε κανονικά στο Europa League. Φωτιά έχει πάρει Τούμπα για αυτό το παιχνίδι. Σταθερή. Καλά πρέπει να παίξουμε. Σοβαρά. Επιθετικά ξεκινάμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο επιθετικά θα πάει η Μίλαν. Πόσο θα μας ζωρίσει στην επίθεση. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Όμορφα, πήγαμε να βγάλουμε μια πρώτη πάσα, δεν πέρασε. Δοκιμαστικό ήταν αυτό. Να τσεκάρουμε. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε άμυνα. Σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσω και εγώ προς τα πίσω. Είναι μια πολύ δυνατή ευκαιρία για να περάσουμε στα ημιτελικά του Europa League μετά το 0-0 και το ότι καταφέραμε και κρατήσαμε εκείνο το σκορ. Τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλά.
Σίγουρα δεν είναι παιχνίδι όπως με τη Σάλκη ή με τη Φιωρεντίνα, είναι πιο δύσκολη ομάδα η Μίλαν. Το δείξανε κιόλας όταν παίζαμε εκεί πέρα πόσο καλύτερη ομάδα είναι από τις υπόλοιπες, άσχετα που δεν κάναμε κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι τη φοβάμαι ιδιαίτερα, γιατί όπως είπα είναι ομάδα εξωτερικού και σαν ομάδα εξωτερικού είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Εδώ πέρα πιέζει η Μίλαν να βγει μπροστά, κόβω όμως αυτή τη φάση. Πετάμε λίγο την μπάλα μπροστά να φύγει να... Για να δούμε τώρα, θα μπορέσουμε να φύγουμε εδώ πέρα. Δεν προλαβαίνουμε να βγούμε μπροστά. Γενικά δεν έχουμε δείξει μέχρι στιγμής ότι στο 11ο λεπτό μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό επιθετικά. Περισσότερο για την κατοχή θα την έχει η Μίλαν. Θα παίξουμε σοβαρά, ήρεμα. Ελπίζω να με κρατήσει μέσα, να μην μου κάνει κάποια αλλαγή αν πηγαίνει 0-0 το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε μετά και την παράταση σε περίπτωση 0-0. Είναι και η φάση το πέναλτι που μπορεί να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Γι' αυτό προσπαθώ να κρατήσω και λίγο τις δυνάμεις μου, να ανεβούμε σιγά σιγά. Ωραία κίνηση εδώ πέρα, παραλίγο να το βάλουμε τον γκολ. Προσπάθησα να το σουτάρω στη γωνία. Δεν ήταν τόσο καλή η πάσα, αλλά πρόλαβα να βγω μπροστά. Κατάφερε εδώ πέρα να σουτάρω μπροστά από τον αμυντικό. Το πιάσε ο τερματοφυλάκας, θα μπορούσε να μπει εκεί πέρα. Ήταν σε γωνία που θα μπορούσε να μπει. Μια καλή κεφαλιά εδώ πέρα. Όχι. Θα επιμείνουμε, όχι δεν επιμένουμε. Κρατάμε όμως την μπάλα εκτός. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Ψάχνει για κάποιον δικό του. Όχι ρε, τι έκανε προς τα έξω, την έβγαλε ρε. Προς τα έξω την έβγαλε την πάσα ο άλλος. Καλές φάσεις εδώ πέρα, αρκετά επιθετικά, μου ξαναδώσανε πάσα εκεί πέρα. Καλή σέντρα, δεν ξέρω γιατί έκανε την κεφάλια προς τα έξω ο αμυντικός. Ο παίχτης, συγγνώμη, ο δικός μου. Τέλος πάντων, πάμε ξανά προς τα πίσω. Πάμε να το χτίσουμε καλά, σιγά σιγά στην αντεπίθεση. Ωραία τσιμπήματα κάνω εδώ πέρα, κερδίζουμε τις μπαλιές που είναι πολύ σημαντικό στην αρχή. Πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα, βγαίνουμε στην πλάτη της ομάδας της Μίλαν. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα εδώ πέρα όμως. Πάλι για μένα πήγαινε η σέντρα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όχι! Πάλι για εμάς το σουτ. Πάλι για εμάς το σουτ, πολύ καλό σουτ. Πολύ καλά έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μισάωρο. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει. Δεν έχουμε δεχτεί ακόμα σουτ, η αλήθεια είναι. Έχω το βρακά από πίσω που δεν μου αρέσει. Όπως μου αρέσει, ας πούμε, π.χ. ο Καμπετσής που είχαμε με την Εθνική ή ο Σβιτέρσκι. Είναι ο Σβιτέρσκι, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερο σε εκείνη τη θέση. Χαμούλης λίγο. Στο 35 έχουμε φτάσει. 10 λεπτάκια ακόμα για το ημίχρονο. Συντηρητικά και εγώ και η Μίλαν προσπαθούμε και οι δύο να κρατήσουμε το 0 σίγουρα πίσω. Πρώτα απ' όλα και μετά να βγούμε μπροστά. Τρέχεις ρε μπρο, γιατί σταματάς εκεί πέρα αφού ζητάς μπάλα. Γενικά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι πιο διαδικαστικά. Πιο σημαντικά είναι προφανώς αυτή τη στιγμή το Europa League. Βασικά αυτό το παιχνίδι, και αν καταφέρουμε να περάσουμε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ρε βρακά μου, ρε αγόρι μου, ρε πασάκα μου, γιατί είσαι τέτοιο παλικάρι. Ωπα, φάουλ. Για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό από εκεί. Άμα μπορώ να δώσω. Θα πρέπει πάση θυσία να υπερασπιστούν το τέρμα τους. Έλα ρε, χώσω ένα πόδι εκεί πέρα. Άντε ρε βρακά, άντε ρε βρακά αγόρι μου, άντε ρε πασάκα μου. Τον μπέρδεψα ρε φίλε, ζήτησα μπάλα και τον μπέρδεψα. Θα έκανε άλλη βλακία. Ωρε Παναγιά μου, θα σκοτωθούμε ρε με αυτά τα παλικάρια. Μια ώρα κάνουν ρε φίλε, μια ώρα κάνουν αντίδραση. Μια ώρα αντίδραση προσπαθούν να έχουν. Οριακά η κατοχή υπέρ της Μίλαν. Καμία φάση Μίλαν. Δύο σουτ εμείς και τα δύο δικά μου. Νομίζω ότι έχουμε παίξει αρκετά καλά σε αυτό το μάτς. Ζόρικα θα έλεγα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Όπως εδώ πέρα που ξεκινάμε λίγο στραβά.
Ωραίος. Τώρα το μυαλό μας είναι στην άμυνα ακόμα περισσότερο, γιατί τελευταία 45 λεπτά, αν δεν πάμε στην παράταση. Ωραίο 1-2 εδώ πέρα με τον Λίρατζι. Θα τον προλάβουν όμως, θα τον κόψουνε. Δεν είναι παίχτης για εκεί πέρα ο Λίρατζης. Για κάποιο λόγο δεν μας έχει καλή εντεκάδα, στο πούμε έτσι, μέσα. Έχει κάποιες αλλαγές που δεν... Έτσι, μπράβο, Σβιντεύσκι στη θέση του Βρακά. Πήγε ο Σβιντεύσκι εδώ πέρα να περάσει μια πάσα. Είναι πιο δραστήριος, πιο πάσα μόνος του. Δηλαδή πιο γρήγορες αποφάσεις παίρνει. Όπαρε, 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 όπαρε. Δεν τα κάνουν αυτά τα λάθη εκεί πέρα. Δεν το κάνουν αυτό εκεί πέρα, ρε φίλε. Ω, να σας βράσω, ρε. Κοίτα να δεις την κόλ που πήγαμε να φάμε. Σκοπός είναι τώρα να με βγάλει κιόλας. Στο 60 είμαστε. Βλέπετε ότι έχω αρκετή έντοχη. Το έχω κρατήσει αρκετά καλά. Σε αρκετά καλά επίπεδα. Μη βιάζεστε, μωρέ. Ανεβαίνω σιγά σιγά επίτηδες. Ωπα, πέναλτι! Πέναλτι, μωρέ! Πέναλτι, ρε μπρο, πέναλτι, ρε φίλε, πέναλτι. Δες εδώ, ρε, μπροστά μου μπήκαλ. Με καθάρισε. Τι να πω, ρε μπρο. Επίτηδες πήγαινα έτσι σιγά για να κάνω αυτή την κίνηση στο τέλος. Καλή η πρόθεσή του, πάσα, όχι και τόσο. Μία φάση έχουμε κινδυνεύσει μόνο από τη Μίλαν, ευτυχώς, καλό αυτό. Και έκοψε από τους οδόντας. Όσο είμαι μέσα είναι καλά τα πράγματα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Στείλει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Τελευταία 25 λεπτά, έχουμε ακόμα περιθώριο. Ελπίζω να με βγάλει, είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή. Τι έκανε, ρε, βγήκε εκτός. Παράλληλο. Δεν υπήρχε νόημα γι' αυτό. Να πετάξει την μπάλα μέσα. Έλα ρε μπρο, έλα ρε την τρέλα μου μέσα με τα τακουνάκια, ρε. Μόνος σου είσαι, ρε φίλε. Ω, ρε Παναγιά μου. Στο 71-1-0. Στο 71-1-0. Περνάμε μη τελικά. Μπράβο ρε Ζαμπά, μπράβο ρε Ζαμπά. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο ανοιχτά κρατόμουν. Επίτηδες. Αυτή τη φορά δεν πήγα να κάνω κοντρόλ όπως πήγα πριν. Κατευθείαν σουτ. Να τελειώνουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία έστρωση. Πολύ ωραίο σουτ. Με εσωτερικό κιόλας με το αριστερό. Μπαίνει μέσα η Ιμπραήμοβιτς τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε, δεν έχουμε περάσει. 20 λεπτάκια είναι, άμυνα θέλουμε. Σίγουρα αυτοί θα βγουν μπροστά τώρα, γιατί θέλουν οπωσδήποτε γκολ για να περάσουν στην ισοβαθμία, στη διαφορά των γκολ. Οπότε θα βγουν αρκετά μπροστά. Θα βγάλουν και αμυντικό λογικά. Πρέπει ήδη να έχουν βγάλει. Οπότε θα πρέπει να τους καθυστερήσουμε λίγο. Σίγουρα δεν θα βγω τώρα μέχρι το τέλος. Βέβαια τελειώνει η περίπτωση της παράτασης. Μαλάκα, σε ζητάω σέντρα, γιατί κάνεις χαμηλή μπάσα έτσι. Πω ρε τάλαντες, ρε. Να δούμε τι θα περάσουμε και στην επόμενη φάση, αν περάσουμε. Με τι ομάδα θα παίξουμε για τα ημιτελικά επόμενα επεισόδια. Έχουμε να πέσουμε γλέντι εδώ πέρα να κάνουμε. Τους μπέρδεψες, ρε. Ρε, ρε, Λιρατζή. Ρε, τους τρέλανες, ρε, και με την προσποίηση. Εν μεταξύ είδατε, Σβιντέρσκι άνοιξε εκεί πέρα την παλιά. Στο λέω Ζαμπά. Κρατάμε, ο Ιμπραήμοβιτς σίγουρα θα πιέσει. Μπασκέ, στα 16 του. Ρε μπρο. Μαλάκα, ό,τι να είναι κάνουνε, ρε. Ποιος ο λόγος τώρα να πάει να μου τη δώσει ακριβώς τα πόδια μου και έχει προωθημένη μπροστά που ζητάω. Άντε βρε Γιαννούλη, άντε. 5 λεπτά ακόμα, ρε φίλε, κρατήστε. Πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εκείνος. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Κινείται προς την επίθεση. Ψάχνει να διαπεράσει. Κακή πάσα, ρε, κακή πάσα, ρε. Μπράβο, ρε Σβιντέρσκι. Θα πρέπει ο
οπωσδήποτε. Να ρε, βάλε με τους Ζιντέρς και με τη μία μέσα. Μέχρι στο Βρακά μέσα να πούμε, μπορούμε να κάνουμε. Μας παίρνουν τα σοβρακά να πούμε. Πολύ καλό παιχνίδι. Δεν κινδυνεύσαμε, η αλήθεια είναι. Ωπα, λάκια. Από μακριά, από μακριά χαλαρά, 2-0, το καθαρίζω. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Τελείωσε το παιχνίδι, μπράβο στο Λέο Ζαμπά, δεύτερη πάσα. Χτυπάω και σκοτώνω την προηγούμενη μου ομάδα. Αλλά πλέον η στόχη είναι διαφορετική, δεν κοιτάμε τη Μίλαν. Βέβαια από τη Μίλαν δεν έφυγα με καλό μάτι. Κακά τα ψέματα, αν και έπαιξα καλή μπάλα. Υπήρχαν λόγω Ευρώπης στατιστικά. Και δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Βλέπετε εδώ πέρα, έξω από την περιοχή σχεδόν προσπάθησα να το κάνω. Άμα το είχαν και αυτό, εντάξει. Άμα το είχαν θα ήταν δικό μου λάθος γιατί πήγα πολύ μακριά. Αλλά πήγε πολύ ωραία το σουτάκι, μπράβο. Παραλίγο να πάω και για τρίτο γκολ εγώ. Πιέζω εδώ πέρα. Άστινα μου ρε. Άστινα μου ρε να το γυρίσω από εκεί πέρα να μπει να τελειώνει. 2-0 πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρόκριση στα ημιτελικά του Europa. Εξαιρετικό παιχνίδι. Χαιρετώ τους παλιούς συμπαίχτες. Αλλά... Ναι, ναι. Αυτά σας μάρανα. Τέλειο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ένα σουτ μόνο φάγαμε. Πήραμε την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε περισσότερα σουτ. Δύο γκολ. Καθαρίζουμε και αυτή τη χρονιά. Η ΑΕΚ πέρασε την Αταλάντα. Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Βαλένθια. Για να δούμε τι έχουμε την επόμενη φάση. Στο 97 είμαστε 31 γκολ, 8 assist. Για να δούμε τι έχει πέσει μαζί μας. ΑΕΚ του προβλέπω. Εντάξει, τώρα αυτό δεν τα αφήνω γιατί έχω φάει copyright για συγκεκριμένα βιντεάκια πλέον. Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οπαλάκια. Βλέπω έναν τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Europa League να τρελαθούμε λίγο. Βλέπω έναν τέτοιο τελικό. Γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Κάτσε να κάνουμε τις καθιερωμένες μας αποθηκεύσεις γιατί είναι και το γήπεδο στη μέση. Αν και βέβαια παίξαμε με τη Μίλαν. Πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι τώρα. Σε περίπτωση που πάμε τελικό να τσεκάρουμε την ΑΕΚ ξανά. Η ΑΕΚ η οποία θα παίξει με Βαλένθια. Βέβαια η ΑΕΚ έχει περάσει η Αταλάντα στην διαφορά των γκολ και την PSV στη διαφορά των γκολ και την Τότεναμ στην παράταση. Γενικά η ΑΕΚ έχει φτάσει στο ημιτελικά του Europa League αποκλείζοντας την παράταση την Τότεναμ, περνώντας στην επόμενη φάση από την PSV στη διαφορά των γκολ του εκτός έδρας και από την Αταλάντα στη διαφορά των γκολ. Μπράβο στην ΑΕΚ. Όχι, μπράβο στην ΑΕΚ που καταφέρνει και περνάει στις διαφορές των γκολ. Που σημαίνει ότι και με τη Βαλένθια μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ πιστεύω ότι με τη Σαχτάρ θα είμαι αρκετά πιο εύκολος σε σχέση με το τι περιμένω, αφού περάσαμε και τη Μίλαν. Τώρα θα πάμε να παίξουμε με ΑΕΚ. Να τσεκάρουμε ΑΕΚ σε περίπτωση που πάμε τελικό, ρε παιδί μου, να γίνει χαμούλης. Ντέρμπι δικεφάλων. Χαμός. Το περιμέναμε ποτέ. Η ΑΕΚ θα είναι με Αθανασιάδη, Νεντελτσεάρου, Σβάρνα, Ινσούα, Παουλίνιο, Σαμπανάτζοβιτ, Σακόβ, Τσαγκαλίδη, Βασιλαντονόπουλο, Τσάβε και Χριστόπουλο. Εμεί θα είμαστε Μελαμέ, Μιχαηλίδη, Μιχάιου, Αγγέλ, Ήρατζη, Νινουά, Σβάμπ, Ζίβκοβιτ, Λέο Ζαμπά, Βρακά και προφανώ και εγώ στην επίθεση. Σβιντέρσκι δεν τον έχει καθόλου στην ομάδα από ό,τι βλέπω. Έχει κούτσια και τζιόλι για την αλλαγή μου. Έστω το τζιόλι, ρε φίλε, κάπου στην τα πλάγια γιατί δεν το βάζει. Πολύ καλή ομάδα βλέπετε το ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά 80. Έχουν καλή ανάπτυξη οι παίχτες του ΠΑΟΚ, εξέλιξη. Οπότε πάμε να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας με την ΑΕΚ στην έδρα μας, ελπίζοντας ότι θα μπούμε μέσα στο παιχνίδι και δεν θα έχουμε καμιά νύλα άλλη, καμιά άλλη κολύλα. Λοιπόν, μπήκαμε στο παιχνίδι μέσα. Θα πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε, να γουστάρουμε. Χαλαρά παίζουμε, δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Ευτυχώς παίζουμε επιθετικά, οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον και αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία στο προηγούμενο παιχνίδι μας είχε χαρίσει την νίκη. Βασικά είχαμε βάλει ένα γκολ γρήγορο στην αρχή και στη συνέχεια ένα αυτογκολ του Σακόφ. Οπότε τα πράγματα ήταν αρκετά καλά. Δεν πιέζω. Χαλαρά παίζω. Στόχος, όπως είπαμε και πλέον, το μάτι μας και το βλέμμα μας είναι στο Europa League. Σκοπός είναι να περάσουμε στον τελικό πλέον. Αφού κάναμε την υπέρβαση με τη Μίλαν, η Σαχτάρ νομίζω ότι είναι πιο εύκολη ομάδα. Θα φανεί βέβαια αυτό. Πολύ καλό σουτ ο Σακόφ, παραλίγο να μας σκοτώσει. Πολύ ωραίο σουτάκι. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε.
Λίγο στραβά πάμε τώρα εδώ πέρα, δεν βγαίνουν καλές πασούλες. Το 15 έχουμε φτάσει σιγά σιγά. Δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μια φάση από εδώ, ένα σούτ από εκεί στα χαμένα. Μια λάθος πάσα. Μια σέντρα εδώ πέρα που παραλίγο να βγει καλή, αλλά υπήρχε παίκτη από πίσω. Προσπαθούμε να πιέσουμε. Λογικά θα έχουμε το καλοκαίρι και εθνική. Οπότε θα είναι πάλι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Οκ, 0-1 η ΑΕΚ. Πώς έγινε εκεί πέρα με στην άμυνα, τώρα λίγο να το δούμε. Γιατί δεν έχουμε φάει και πάρα πολλά γκολ στη χρονιά και ήταν λίγο πολύ εύκολο μέσα σε τρεις παίχτες. Είπαμε, χαλαρώσαμε ρε παιδιά, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, η χαλάρωση να πούμε αυτή ήταν υπερβολική, θα έλεγα. Μία φάση ΑΕΚ, ένα γκολ. Εντάξει, μία φάση δεν το λες γιατί είχαν και το σουτ του Σακόφ και γενικότερα πιέζουνε. Έλα μωρέ πιο γρήγορα βρε Ζίβκοβιτς, έλα βρε Ζίβκοβιτς σε άλλο σημείο. Δηλαδή πάνω στον τερματοφύλακα πήγα, έφτασα για να σε δώσω πάσα. Έλα ρε ρεφ τώρα να πω. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Αυτό είναι φάουλ. Άντερε ξεφτύλα τώρα. 0-2. Τι γκολ ήταν αυτό. Τέτοιο γκολ είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Έχω μείνει άναυπος. Ο έμπειρος ξέρει ρε. Ούτε κουνήθηκε ο τερματοφυλάκας. 0-2 στην έδρα μας. Καλά πάει αυτό με την ΑΕΚ. Εγώ είμαι και χαρούμενος, αν πάω τελικό με την ΑΕΚ θα την κερδίσω. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις μέρες. Να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση. Οχο! Έλα ρε Μίτσο, έλα ρε αδερφέ να πούμε. Έλα ρε πασάκα μου τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Κοίτα να δεις, θα φάμε κι άλλο. Για κάποιο λόγο σε αυτό το μάτς τώρα δεν παίζουμε καλά. Δηλαδή η άμυνα μας είναι λίγο για τα ανάθεμα. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι γίνεται, ας πούμε, κάπως, κάτι. Κάποιος, να μου το εξηγήσεις. Χαβαλέ κάνω, δεν με ενδιαφέρει να σας πω την αλήθεια. Δεν τσατίζομαι, δηλαδή δεν βρίζω, δεν κάνω, δεν ευριάζω για αυτό το λόγο. Γιατί είναι τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Προσπαθώ να κρατήσω ψυχολογία γιατί εγώ γράφω back-to-back τα επεισόδια. Δηλαδή σήμερα ξεκίνησα να γράψω αυτό το επεισόδιο με τη Μίλαν. Θα πάω λογικά και τους ημιτελικούς μετά, οπότε θέλω να έχω καλή ψυχολογία, καλή διάθεση για να μπορέσω να παίξω. Βέβαια άμα βλέπω τέτοια πράγματα δεν μπορώ, αλλά το καταφέρνω. Και κάποιοι μου το έχετε γράψει κιόλας, πώς καταφέρνω να είμαι τόσο ήρεμος. Εντάξει. Και εγώ κουράζομαι ώρες να με τσατίζω το παιχνίδι και να νευριάζω συνέχεια. Γι' αυτό είμαι λίγο ζεν σε κάποιες φάσεις. Και φυσικά πολλά εσείς δεν τα βλέπετε που συμβαίνουν. By the way, πολύ καλή πάσα εδώ πέρα από το Βρακά. Βγήκε η πάσα. Κατάφερε και βάλει τον γκολ ο δικός μου. 1-2. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βάλουμε γκολ στην ΑΕΚ. Απλά έπρεπε να παίξουμε λίγο πιο σοβαρά. Μπορώ να το γυρίσουμε κιόλας η αλήθεια είναι. Τώρα που δεν θα βγω κιόλας. Μια χαρά είσαι. Οπότε όπως έλεγα εγώ τα γράφω back-to-back τα παιχνίδια, οπότε η ψυχολογία μου πρέπει να είναι ήρεμη. Όπως αν θυμάστε όσοι είχατε δει την σειρά με τα επεισόδια με την Εθνική, που ήταν 4 επεισόδια μέχρι το τελικό που πήραμε το παγκόσμιο, ότι πήραμε το Euro. Όχι ρε μπρο! Το Euro που πήραμε κόντρα στη Γαλλία. Εκεί αν τα είχα γράψει σε ένα πρωινό ας πούμε. 3 επεισόδια εμένα εγώ έπαιξα 4 ώρες. Για να παίξω όλα τα παιχνίδια, μια και είχα καλή ψυχολογία και με πήγαινε σε ρί. Είχα ρυθμό δηλαδή. Κάπως έτσι γίνεται. Εσείς τα είδατε σε βάθος 4-5 μία-δυο εβδομάδα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο. Κάπως επιθετικά πήγαμε να βγούμε. Δεν έβγαινε τελική πάσα εκεί που έπρεπε. Κρατήσαμε μπάλα. Πήραμε ένα φάουλ τώρα στο 50. Οκ. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δοκάρι, εντάξει, το είδαμε και αυτό. Έλα μωρέ,
Γιατί βρισκόταν εκεί πέρα παίχτης, ρε φίλε. Κάνε την κίνηση μια ώρα να κόψει την μπάλα, έλα. Το είδαμε και αυτό, δοκάρι. Δεν πειράζει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε κι άλλο γκολ. Τα φάουλ τα δίνει έτσι ότι δεις όποτε γουστάρει. Εμείς άμα τρώμε ξύλο δεν έχει σημασία. Λοιπόν... Περνάει μπάλα από όλους. Τι σου έκανε από εκεί πέρα, τι πλάκα μας κάνει. Ω, πάρε φάουλ είναι τώρα αυτό. Στο 62 έχουμε φτάσει. Δεν θα βγω αλλαγή, οπότε κρατάω λίγο τις δυνάμεις. Ώρες, ώρες αυτές οι πάσες. Άιντε πάλι δοκάρι. Όπω ρε φίλε, έλα τώρα, μια ώρα προβλέψιμος είσαι. Ώρες πιο προβλέψιμος και από μένα είσαι ρε μπρο. Πάλι δοκάρι λέει ρε πήγε μπάλα ρε, άτιμη ρε. Δύο δοκάρια σε αυτό το μάτσο. Εμπρός του ΠΑΟΚ, παλικάρια, βγείτε και σπάστε τα... Τι δίνει ρε φίλε φάουλ. Τους φυσάνει στους Βέρκο και παθαίνουνε ψήξη και τους δίνει φάουλ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ε, μωρέ, σιγά. Ζορίστηκε, στα τάκλιν δεν... Στα τάκλιν όταν τσιμπάνε μπάλα δεν είναι φάουλ. Σε αυτά εδώ πέρα, άμα τσιμπήσεις μπάλα είναι φάουλ. Δηλαδή τώρα εγώ που γλίτωσα από του Χάρου τα δόντια εδώ πέρα από αυτό το τάκλιν, άμα με χτύπαγε και έπαιρνε ακούμπα για λίγο μπάλα δεν θα ήταν φάουλ. Στο 73. Πάμε για ακόμα μια ήττα, δεν πειράζει. Φέτος δεν είχαμε πολλές ήττες και γι' αυτό πήραμε και το πρωτάθλημα νωρίς. Τέσσερα παιχνιδάκια είναι θεωρητικά ακόμα μέχρι το φινάλε. Το πολύ πολύ να φτάσουμε στην πολύ μικρή διαφορά με τον Όφι. Αν και έχουμε 13 βαθμούς διαφορά, το πολύ πολύ να φτάσουμε στον πόντο. Αν τα χάσουμε και τα 4 δηλαδή, και κερδίσει και τα 4 Όφι, να φτάσουμε στον ένα πόντο διαφορά. Παραπέρα δεν μπορεί να πάει Όφι. Δύο-δύο. Μπράβο τον Τζεγκάλ. Ωραία αντεπίθεση. Δεν τον κατάλαβα εκεί πέρα πως έφυγε. Απόρρισα που έδωσε την πάσα. Αλλά κράτησα πολύ ωραία εδώ πέρα. Πήγαινα και σιγά. Λέω θα μου δώσει πάσα ξανά. Ωραίος. Είχαμε και δύο δοκάρια να τονίσω ξανά. Για όσους προχωράνε το βίντεο. Θα μπορούσαν να έχουν μπιγκολάκι. Ωραίος. Ωπα ρε μπρο. Τζεγκάλ πήγε αλλαγή, το έβαλε τον κολάκι του. Βρακάς δεύτερη ασίστ. Τι έχασε εκεί πέρα ρε. Πλάκα έκανες. Πλάκα έκανε ο Λέβη εκεί πέρα ρε. Παίρνα μωρή ρουφιάνα μπάλα μια φορά. Και για μας τους ανάπηρους. Θα φάμε κι άλλο τώρα δες. Τι κάνετε μωρέ. Τώρα θα βγαίνα μόνος μου και δεν πέρασε πάσα. Άντε μωρή ρουφιάνα κολόμπαλα. Πειμένη ΑΕΚ να βάλει κι άλλο. Παρά λίγο. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει. Σουτάρει προς το τέρμα. Ω, απίθανο. Αυτό το γκολ είναι όλα τα λεφτά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Τι άμυνες είναι αυτές που παίζει. Δες εδώ. Δες εδώ. Τι άμυνα παίξανε. Τρία άτομα ήταν πάνω ρε φίλε και δεν μπορούσαν να τον κόψουν την μπάλα. Ε, πέρασε την μπάλα από εκεί μέσα. Εντάξει, κι άλλος κρατηγήτανε στο όριο του offside. Οκ. Okay. 2-3. Καταφέραμε και χάσαμε τελικά. Από το 0-2 πήγαμε στο 2-2. Καταφέραμε και χάσαμε 2-3. Πολλά γκολ, περισσότερες φάσεις η ΑΕΚ προφανώς, 10 φάσεις. Εμείς 4 σουτ κάναμε, 2 βάλαμε γκολ και 2 είχαμε δοκάρι. Όφι κέρδισε τη Λαμία, μείωσε τη διαφορά στους 10 βαθμούς. Okay. Έχει μάχη με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη θέση, η ΑΕΚ είναι στους 34, δεν είναι κοντά. Ο Ολυμπιακός έπεσε ακόμα πιο κάτω σε σχέση με τον Άρη. Και τώρα έχουμε και το παιχνίδι με τον Άρη, το τρίτο και τελευταίο για σήμερα. Το οποίο θα είναι στο Κλειάδης Βικελίδης. Εντάξει, αυτό έλεγα να με έχει εκτός. Και φύγαμε. Πάμε κατευθείαν για τον επόμενο αγώνα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Κόντρα στην παλιά μας ομάδα, το πρώτο παιχνίδι δεν το είδαμε. Είμαστε με Καστέν.
Σούνχιτς, Ντάτκοβιτς, Μαρτίνι, Σούντγκρεν, Μπάρι, Μαρκ Ρόκα, Λορένς, Χαουγκέ, Μαντσίνι και Μάνος, και εγώ είμαι Μελαμές, Μιχαηλίδη, Μιχάη, Γιαννούλη, Ουαγγές, Βάπνι, Νουά, Λέο Ζαμπά, Λίρα, Τζιβρακά και εγώ στην επίθεση. Εμφανίσεις να δούμε λίγο. Θα παίξει ο Άρης με αυτήν, θα παίξουμε εμείς με την Άσπρη. Βλέπετε εδώ πέρα και την ομάδα του Άρη. Η ομάδα του Άρεος, η οποία με το Μάνο στο 66 στην επίθεση από τότε που έφυγα εγώ. Που εγώ βέβαια έφυγα κάπου στο 75-76, δεν έφυγα σε πολύ μεγάλο level νομίζω. Άντε το πολύ να ήμουν 80 κάπου εκεί, μετά ξεκίνησα την full ανάπτυξη στο εξωτερικό. Okay. Ήμουνα μια αξιόπιστη λύση. Σε φάση ας πούμε ότι γενικότερα είχα καλή πορεία με τον Άρη. Δηλαδή για το επίπεδο που ήμουνα πήγαινα καλά. Εντάξει, βέβαια στο εξωτερικό τα γκολ ήταν πολύ περισσότερα. Με τον ΠΑΟΚ τώρα πλέον είναι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα στο να σκοράρω. Αλλά τότε με τον Άρη ήταν το πραγματικό ζόρι. Ξανά στο Κλεάνης Βικελίδης μετά από πάρα πολύ καιρό. Ξαναρχόμαστε να παίξουμε εδώ μέσα. Μουδιασμένο το ξεκίνημα θα έλεγα. Επιθετικά ξεκινάμε, καλό αυτό. Ωραίος. Ωραία, ξέφυγα εδώ. Πολύ καλό, ρε Ζαμπά. Ρε Ουάγκε, ποιος είσαι. Τι ήταν αυτό τώρα. Στο 10ο λεπτό το πρώτο σουτ. Και αυτό το μάτς ήρεμο το κόβω. Δεν το κυνηγάμε και πάρα πολύ. Σκόπος όπως είπαμε είναι το Europa League. Το λέω ακόμα μία φορά. Ωραίο άνοιγμα στα πλάγια. Γενικά πιέζουμε λίγο τον Άρη. Στο 16. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Και οι δύο επιθετικά παίζουμε. Ο Άρης ο οποίος ήταν ομάδα που έπαιζε στρατά κάτω χωρίς βαθιές μπαλιές. Το αντίθετο δηλαδή από ότι παίζουμε στον ΠΑΟΚ, το οποίο το έχουμε ψηλοσυνηθίσει. Έχουμε βελτιώσει λίγο το κομμάτι των αντεπιθέσεων, γιατί γυρνάω λίγο πιο πίσω. Έχω συνηθίσει λίγο και εγώ να παίζω μετά από τόσα παιχνίδια. Οπότε τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά. Εδώ πέρα κάτι βλακίες όμως γίνονται. Και τζάμπα χάνουμε την μπάλα και τη φάση. Δες εδώ, γιατί τη γυρνάτε προς τα πίσω, μωρέ. Παρά το ότι επιθέσει επιθετικά ο Άρης είναι αρκετά πιο πίσω, κλεισμένος, οπότε έχουμε λογικά την πρωτοβουλία των κινήσεων εμείς. Αν βγάλει όμως αντεπίθεση, κατεβαίνουν αρκετά επιθετικά οι παίχτες του. Ο Μπάρι, αυτό το θυμάμαι. Μπάρι, Μπάρι, κάτι τέτοια έλεγα. Μπάρι, Μπάρι, δώσε πάσα που να πάρει. Κάτι τέτοια έλεγα τότε στα βιντεάκια. Όποιος δεν έχει δει τα βιντεάκια με τον Άρη θα τα θυμάται αυτά. Στο 30 του παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ θα επιχειρήσει. Χαλαρά το πάμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια φάση. Και, θα πάρει την μπάλα. Και ο Άρης το ίδιο. Δεν τρέχω, δεν πιέζω. Διαδικαστικά τα παιχνίδια αυτά σίγουρα θέλω να τα κερδίσω. Αλλά δεν τζατίζομαι. Προσπαθώ να κρατιέμαι ήρεμος. Ας πάμε με τη Σαχτάρ και μου κάνουν βλακίες τις ίδιες που κάνουν εδώ πέρα και δεν τις γκρινιάζω. Εκεί πέρα θα πέφτει η Μπινελίκη. Καλά είσαι. Αλλά τώρα για την ώρα ας πούμε αντέχουμε ακόμα. Εδώ πέρα μια φάση του Άρη η οποία περνάει ήρεμα στα χέρια του τερματοφύλακα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Βγαίνουν μπροστά. Γεννάει η ευκαιρία. Τόση ώρα, τόσους πέρασα, ξαφνικά ο άλλος έβαλε το πόδι εκεί πέρα ακριβώς μπροστά. Ρε μπρο. Ρε μπρο, αφού μπορώ να μπω μέσα. Εν τω μεταξύ το μοναδικό πέναλτι που έχω εκτελέσει, αν θυμάμαι καλά, στο προ, που έχουμε κερδίσει κιόλας και έχω εκτελέσει, ήταν στο Άρης ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα μας στο Κλάδος Βικελίδης. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να το βρείτε και στο TikTok. Το έχω κάπου ανεβασμένο εκεί πέρα πώς το είχα κερδίσει το πέναλτι. Και πώς το είχα εκτελέσει κιόλας και το έβαλα. Οπότε ένα πέναλτι έχουμε εκτελέσει σε όλη την καριέρα και το βάλαμε κιόλας. Γενικά δεν δίνει πέναλτι. Και άλλο ένα πέναλτι έχουμε δει, νομίζω φέτος ήταν. Ο Άρης μπροστά τώρα στο 41-42. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια. Όπαρε, φάουλρε. Φάουλρε, μπρο. Μαλάκα. Εντάξει, αυτό έξεφτήλα τώρα.
Άλλα και άλλα τα δίνει τζατζαρίσματα, τα δίνει φάουλ. Αυτό δεν είναι φάουλ, φίλοι, πέφτουν έτσι. Αχ! Ωραία κίνηση, το σουτάκι ήταν με το αριστερό και φινές στο δεύτερο ημίχρονο με το που ξεκινήσαμε. Με αποσυντονίζουν λίγο οι οπαδοί του Άρη τώρα, τους ακούμε στα αυτιά μου. Είχα συνηθίσει να τους ακούω, συγγνώμη, στην αρχή. Και το χαρό θα πάω να βρω Αριανό και αυτό θα το κάνω και μαζί του θα τρελαθώ. Αριανάρα, εσύ μ' αρρωσταίνεις, όπου παίζεις θα είναι εκεί. Αριανάρα, θα σε να καλύσω και... Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο, επειδή τραγουδούσα τώρα λίγο το σύνθημα του Άρη. Στον Άρη έπαιξα 3 σεζόν, στο πρώτο δηλαδή περίπου 40 επεισόδια, οπότε το άκουγα συνέχεια. Αριανός δεν είμαι, παοξής δεν είμαι, δεν με απασχολεί. Αν έχετε κόμπλεξ εσείς σαν αντιπαλότητες ομάδων, σούταρε μπράβο τα γόρου μου, 1-0, 0-1. Δεν με ενδιαφέρει αν έχετε αντιπαλότητες ή οτιδήποτε. Αυτό πρόκειται για ένα παιχνίδι, ένα gameplay το οποίο το κάνω εγώ για να ευχαριστηθώ και εγώ και εσείς. Το λέω γενικότερα γιατί θα περάσουμε από όλες τις ομάδες, οπότε ένα σύνθημα που μπορεί να έχω νιώσει, που έχω συνηθίσει να το ακούω, το ξανακούω και να μου αρέσει να το τραγουδήσω, όπως και του πάω που θα τα μάθω και θα πάω σε άλλες έδρες και. Οπότε ελπίζω να μην έχετε κάποια κακόβουλη, ας πούμε, κουβέντα να πείτε και κάποια κακία. Δεν είναι οπαδικό το θέμα που τραγουδάω του Άρη. Είναι γιατί 3 σεζόν έπαιζα στον Άρη και το έχω συνηθίσει. Έχω πει πάρα πολλές φορές τι ομάδα είμαι. Δεν υπάρχει λόγος να το λέω και να το ξαναλέω. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει και να το βρει. Υπάρχει σε βίντεο μέσα. Από εκεί και πέρα το ξεκαθαρίζω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ότι τα συνθήματα τα τραγουδάω γιατί τα έχω συνηθίσει, γιατί τα έχω μάθει, γιατί κάποιο μου άρεσε. Όπως και του ΠΑΟΚ ξέρω συνθήματα που τραγουδάω. Και. Αυτό. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν βλέπετε ένα κανάλι και κάνετε subscribe στο κανάλι, μην περιμένετε να βλέπετε μόνο αυτό το περιεχόμενο το οποίο σας αρέσει. Μην είστε κακομαθημένοι. Σκοπός είναι να στηρίζετε το δημιουργό βλέποντας όλα τα βίντεο και κάνοντας υποστήριξη σε όλα τα βίντεο. Αν υποστηρίζετε μόνο μία σειρά ή ένα βίντεο ή ένα επεισόδιο, το πιθανότερο είναι κάποια στιγμή αυτό το επεισόδιο και αυτή τη σειρά να σταματήσει και να μην έχει ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, οπότε να μην έχει ενδιαφέρον και για εμένα οικονομικό. Γιατί κακά τα ψέματα, πλέον αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά δουλειά αυτό το πράγμα, οπότε θα πρέπει να έχει ένα σοβαρό αποτέλεσμα σε όλα τα βίντεο για να μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Αυτά από μένα. Πάμε να δούμε το δεύτερο γκολ εδώ της ομάδας. Δεν θα το καταφέρουμε. Έχουμε πάρει όμως ένα φάουλ λίγο πιο έξω. Θα το εκτελέσω απευθείας. Με έχει πιάσει ένα παραλήρημα γιατί δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο να δούμε. Παρά λίγο να περάσω την μπάλα, άμα την περνούσα την μπάλα θα πήγαινε μέσα. Ήταν δεδομένο αυτό. Βγάλει την λίγο έξω κάτι να δω. Το βγάλω σκύλος εκεί πέρα, μπράβο. Δεν περίμενα. Τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού, διαδικαστικά κάπως. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πολύ ζωρική επέμβαση. Κάνε μου πλάκα τώρα. Κάνε μου πλάκα γιατί μετά έχουμε Ευρώπη. Θα με βγάλει αλλαγή λογικά. Όχι, δεν με βγάζει αλλαγή. Μπράβο. Καλό το σουτάκι από μακριά. Θα τον έπιανε λίγο στον ύπνο η τερματοφυλακά. Πλέον γύρισαμε και πιο πίσω όλοι. Ωπαρε Ζάντε. Αυτό τώρα είναι φάουλ. Τα τάκλιν που τρώω εγώ δεν είναι φάουλ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να βγάλουμε. Να, μην βγάλω αλλαγή. Οκ, τα λέμε τώρα στο τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θαναϊλάκης, ήταν διάρρηξη. Βέβαια, είχαν την κατοχή σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Άρης. Είχα μικρή κατοχή, 7 σουτ. Κάναμε στο τέρμα. Πήγανε καλά κάποια σουτ. Βάλαμε τον γκολ, καταφέραμε, κερδίσαμε.
Όφη έφερε ισοπαλία με την Ατρόμητο, οπότε και ο Παναθηναϊκός δεν τον πέρασε. Στους 12 η διαφορά. 32 γκολ, 8 assist στη χρονιά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Θα είμαι μέσα, είχα ένα άγχος, γι' αυτό είπα ότι θα δούμε εδώ τώρα. Είχα ένα άγχος ότι θα είμαι τραυματίας από εκείνη τη φάση που έπεσα κάτω στο τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη. Οπότε φοβήθηκα ότι θα έχω τραυματιστεί και δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω. Οπότε στο επεισόδιο το επόμενο έχουμε Σαχτάρ Ντόνετσκ εναντίον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του UEFA Europa League και το παιχνίδι με το Βόλο, για να κλείσουμε έτσι εκεί πέρα λίγο τα πράγματα και να αφήσουμε δύο παιχνιδάκια για την επόμενη περίπτωση. Σε περίπτωση μάλλον που περάσουμε στον τελικό. Αν δεν περάσουμε στον τελικό, ίσως κάνω τα δύο παιχνίδια της Αχτάρ μόνο και αφήσω το Βόλο και το άλλο του πρωταθλήματος για να κλείσουμε τη χρονιά και με ένα ακόμα επεισόδιο για να έχουμε δύο παιχνίδια. Θα δω πώς θα το κάνω. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μπορεί να βγάλουμε το Βόλο αν δεν περάσουμε και να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι για να πάμε κατευθείαν μετά στο ευρωπαϊκό, αν υπάρχει, στην καινούργια χρονιά. Θα δούμε πώς θα το κανονίσουμε. Αυτό όμως ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να μπορέσετε να στηρίξετε το κανάλι. Είπα στο τελευταίο παιχνίδι κάποια πράγματα σχετικά με το κανάλι και γενικά με τη δουλειά ενός YouTuber. Είπαμε και για τα οπαδικά, οπότε ελπίζω να τα ακούσετε και να μην έχουμε θέματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε θέματα καθόλου. Απλά το αναφέρω ακόμα μία φορά για να το ξεχωρίσουμε λίγο στο μυαλό μας ότι είναι κομμάτι διασκέδασης και δεν είναι κομμάτι οπαδικό. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε link για να μπείτε στο ENEBA και από εκεί πέρα να κάνετε τις αγορές σας για φθηνά παιχνίδια, για PSN κάρτες, για V-Bucks στο Fortnite, για FIFA Coins τώρα που έχει ξεκινήσει και το FIFA. Γενικότερα για πολλά πράγματα. Να στηρίξετε το κανάλι και από εκεί. Φυσικά μπορείτε να τσεκάρετε και τη συμμετοχή για να δείτε τις συνδρομές του καναλιού. Με μόλις 3 ευρώ είναι η πρώτη συνδρομή με τα προνόμια που αναγράφει από κάτω, οπότε μπορείτε να στηρίξετε και αυτή την προσπάθεια και φυσικά τα social media που μπορείτε να ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.